Τι πιο όμορφο από έναν τέτοιο λαμπερό ήλιο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και 1200 παιδιά. 1200 παιδιά λοιπόν φιλοξενούνται σήμερα στο γήπεδο της Καλυθέας, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΠΑΠ, των Αθλητικών Ακαδημιών. Μέχρι στιγμής έχουν προηγηθεί 7 φεστιβάλ, έχουν φιλοξενηθεί περίπου 10.000 παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ας αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά να μας δείξουν τι σημαίνει πραγματικά αθλητισμός. Μπορώ να συμμετέχω κι εγώ στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε μαζί. Ναι. Για να δω ένα ζωγερό δυνατό εδώ. Για κολλήστε τα χέρια. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, όλοι, όλοι, όλοι. Όλοι. Πάμε. Πολύ ωραία. Μπράβο, Άλεξ. Μπράβο. Εμείς εδώ στην ομάδα μας έχουμε μάθει να παίζουμε όλοι μαζί ο ένας για τον άλλον. Ποια είναι η βασική αξία του αθλητισμού, μία από τις βασικές αξίες, Θωμά? Ομαδικότητα. Μπράβο, Θωμά. Πάμε, Μίγαλα! Δυνατό! Δυνατό, μπράβο, 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 κι άλλο δυνατό! Το έχουμε! Πάμε! Με τον κύριο Γρηγόρη! Με τον κύριο Γρηγόρη, κανείς δεν είναι μαζί μου! Αμάν! Το Κώστας ήρθε μόλις χθες από τη Γαλλία, που πήρε χρυσό μετάλλιο και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα αθλητών. Είναι φρέσκος, φρέσκος! Μία από τις πιο σημαντικές αξίες στον αθλητισμό, ποια είναι? Σεβασμό! Τέλεια, είστε πάρα πολύ καλοί. Δεν μας είδανε. Τέλειο! Τέλειο! Για να μου πείτε λίγο, από ποια ομάδα είστε εσείς? Αθήνα. Από πού δηλαδή? Από την Καλαμάτα. Ήρθατε από την Καλαμάτα εδώ για να συμμετέχετε? Ναι. 4, 3, 2, 1. Τι χρειαζόμαστε για να είμαστε καλοί αθλητές και πάρα πολλά άνθρωποι? Αποσίωση! Μπράβο τα παιδιά! Είστε δύο γκρουπάκια και ήρθατε από την Χαλκιδά. Και πώς το περνάτε εδώ? Οι αγώνες ποδοσφαίρου έχουν τους ίδιους κανόνες, αλλά δεν έχουν σκορ, γιατί τα παιδιά χαριστούνται το παιχνίδι. Σήμερα αυτό μας έμαθαν εδώ στην Καλυθέα. Μας έμαθαν τις αξίες του αθλητισμού, πιθανότητα να τις έχουμε ξεχάσει, και το πόσο μεγάλη σημασία έχει το παιχνίδι. Σήμερα αθλητές, αύριο καλύτεροι άνθρωποι.